Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για εσάς, μιας και ο Ιπποκράτης ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη, μας έκανε υπερήφανους και όχι μόνο σαν νησί, αλλά και ως Δωδεκάνησα. Έτσι, μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά για αυτά τα κορίτσια, γιατί καταρχήν δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είναι σπουδαίο γεγονός. Γράφουν ιστορία, όπως έχουν πει όλα τα μέσα. Έτσι, γράφουν ιστορία. Γράφουν ιστορία. Γράφουν ιστορία και για το νησί μας. Είναι τιμή για το νησί μας, αλλά είναι τιμή και για τα Δωδεκάνησα. Έτσι, είναι πρώτη φορά γυναίκες που προκρίνονται στα προεμιτελικά για το Final Eight. Πώς το βιώνουν έτσι τα κορίτσια αυτό, γιας, και είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Τα κορίτσια είναι πολύ όρημα, πολύ... καταρχήν είναι πολύ ήσυχες, έτσι. Όλο αυτό δεν τις είδα στιγμή. Εκτός... Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εκτός από τον πανηγυρισμό, ας πούμε, εκεί που... μετά τα Χανιά, τη νίκη των Χανίων, και μετά τη νίκη της Άμμου, όχι, τα κορίτσια είναι... ρομποτάκια. Είναι αυτό που λέμε, μπαίνουν, θα παίξουν, προγραμματισμένες. Είναι πολύ όρημες, πάρα πολύ όρημες. Είναι πολύ συνειδητοποιημένες το τι έχει συμβεί. Τι προσδοκάει ο Ιπποκράτης από αυτή την διαδρομή? Τι προσδοκάει? Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό που ξεκινήσαμε, το ταξίδι για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, ήταν αυτό η εμπειρία τους πάνω απ' όλα, έτσι. Που δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς τα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα στην ΚΟ, να αναμετρηθούν και να αποκτήσουν εμπειρίες. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από εκεί. Το ότι έχουν φτάσει μέχρι εδώ βοήθησε σαφώς και η Α2, σαφώς και όλες αυτές οι ομάδες που τα κορίτσια παίξανε μαζί τους. Και βέβαια τι προσδοκάμε, το καλύτερο. Για μένα το καλύτερο είναι το ότι θα πάνε εκεί, θα παίξουν με ένα Παναθηναϊκό, με τον Άρη. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια είναι ό,τι καλύτερο. Πότε ξεκινούν αυτοί οι αγώνες, έβγει το πρόγραμμα? Χθες, Μαρία, που σημαίνει ότι με το που θα φάνε το κατσίκι, αν θα το φάνε, γιατί όλες αυτές τις μέρες θα έχουν προπονήσεις, δεν σταματάνε. Με το που... Και φαντάζομαι και την αντίστοιχη διατροφή. Γυρίσαμε σήμερα το πρωί, σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή έχουν προπόνηση και όλες αυτές τις μέρες θα κάνουν προπόνηση και την Κυριακή του Πάσχα. Δευτέρα πρέπει να φύγουμε, Τρίτη παίζουν το πρώτο τους παιχνίδι. Είναι 5 παιχνίδια κάθε μέρα. Μάλιστα. Αυτό και το σωματείο σας τι σημαίνει, μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει ένα αθλητικό σωματείο σε τόσο μεγάλες προκλήσεις όπως είναι το συγκεκριμένο? Ήδη όλο αυτό που κάναμε φέτος, χωρίς, εκτός από τη στήριξη του Δήμου που θα πάρουμε. Η στήριξη του Δήμου τώρα ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, νομίζω, έτσι. Έτσι. Δεν ήταν τυχαίο που το ανέφερα. Τυχαίο τελικά ήταν, πραγματικά ήρθε και έδωσε στην προκειμένη. Δεν ήταν τυχαίο που μεγάλη βοήθεια. Που το ανέφερα. Είναι η στήριξη του Δήμου που περιμένουμε και για την Α2 γυναικών αυτά τα χρήματα. Γιατί κακά τα ψέματα. Στην Α2 όλα τα σωματεία, οι υπόλοιπες ομάδες είχαν κάποια ταξίδια ο δικός και εμείς όλα μας τα ταξίδια, το κάθε ταξίδι ήταν 1.700 ευρώ. Δεν είναι λίγα, ήταν 10 ταξίδια. Έτσι. Το ίδιο έγινε και τώρα. Η ΕΟΚ μας κάλυψε μόνο το ξενοδοχείο και τη διατροφή μας. Το λεωφορείο μας και τα μεταφορικά όλα τα καλύψαμε εμείς. Εσείς σαν διοίκηση. Ναι, σαν διοίκηση. Και τώρα το ίδιο πράγμα πάλι θα γίνει. Ευελπιστούμε τώρα αυτή τη στιγμή στη στήριξη του Δήμου, έτσι. Μέχρι τώρα ήταν η χορηγή μας, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μας στηρίξουν για το Final Four, να μας στηρίξουν για να φύγουμε. Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι δίπλα μας, γιατί δεν είναι 5 και 10 χιλιάδες, είναι αρκετά χρήματα, είναι αρκετές χιλιάδες. Τώρα αυτή τη στιγμή ναι, περιμένουμε και ευελπιστούμε τη βοήθεια του Δήμου, τουλάχιστον τα εισιτήριά μας. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Αν είχε ανοίξει ο δρόμος και μια τόσο μεγάλη διάκριση, νομίζω ότι θα έρθει και αυτό. Έτσι, τουλάχιστον εύχομαι και εγώ, όπως νομίζω ότι εύχονται όλοι. Ναι, μα είναι μεγάλη διάκριση για το νησί μας και για τα Δωδεκάνησα, έτσι. Μου έκανε εντύπωση γιατί εκεί μας κάνανε διάφορα δώρα. Μου έκανε εντύπωση η Σάμος με πολύ
όμορφα δωράκια που μας δώσαν από τον τόπο τους. Το ίδιο είπαμε και στη Σέβη χθες, την κυρία Βλάχου, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Είναι πολλές ομάδες, οπότε είναι και πολύ μεγάλη διαφήμιση. Δηλαδή κάτι από τον τόπο μας. Βέβαια, κάτι από τον τόπο μας. Να πει CD, οτιδήποτε από τον τόπο μας. Είναι μεγάλη διαφήμιση, έτσι, για το νησί μας. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας και ευχόμαστε πραγματικά να σηκώσουν την κούπα. Θα τη σηκώσουμε την τιμημένη. Μέχρι εδώ που φτάσαμε, είναι μεγάλο προτέρημα για εκείνες, έτσι. Είναι μεγάλο προτέρημα. Μπράβο τους.